Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, ταξιγαρχός Θεόδωρος Κεραμάς, διοργανώνει την ημερίδα με θέμα οδική ασφάλεια χωρίς σύνορα, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αλβανικής Αστυνομίας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Κοβεντάριο, στην Κοζάνη, με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας και της Εγνατίας Οδού. Για το θέμα της συζήτησης αλλά και για την ουσία της οδηγικής ασφάλειας μίλησε στο Top Channel ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, ταξίαρχος Θεόδωρος Κεραμάς. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναφερθώ μέσα από την εκπομπή σας στην ημερίδα που διοργανώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας την ερχόμενη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στην Κοβεντάριο αίθουσα στην Κοζάνη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αλβανικής Αστυνομίας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία. Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει ως θέμα οδική ασφάλεια χωρίς σύνορα. Στη συγκεκριμένη ημερίδα προσπαθούμε να συνδυάσουμε την εξωστρέφεια της ελληνικής αστυνομίας με τη δημιουργία ορθής οδηγικής συμπεριφοράς. Θέλουμε να καταστήσουμε εμφανές ότι το πρώτιστο μέλημα της ελληνικής αστυνομίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας ισχυροποίησης της οδικής ασφάλειας όχι μόνο σε όλο το πλέγμα του εθνικού οδικού δικτύου αλλά και στους διεθνείς οδικούς άξονες. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ της ελληνικής και της αλβανικής αστυνομίας και έχοντας ως στόχο να ενημερωθούμε όλοι μας σε θέματα σχετικά με την οδική ασφάλεια και τις ενέργειες τις οποίες χρειάζεται να προβούμε σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, τόσο στη χώρα μας όσο και στην αλβανική επικράτεια, πραγματοποιείται η εν λόγω ημερίδα. Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών οδηγών των δύο χωρών, όπως οδηγοί λεωφορείων, φορτηγών, δημοσίας χρήσεως επιβατικών αυτοκινήτων και άλλα, όσο και όλων των χρηστών των οδών, ημιδαπών και αλλοδαπών, για τους ισχύοντες κανόνες κυκλοφορίας στις δύο χώρες, καθώς και για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οδηγών που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα τόσο στην ελληνική όσο και στην αλβανική επικράτεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχει δυνατότητα διερμηνίας στην αλβανική γλώσσα, ενώ θα διανεμηθεί και στις δύο γλώσσες σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες συμβολές. Επίσης, σε μεταγενέστερο χρόνο θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια και στο σημείο διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής, καθώς και στα διόδια. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν αξιόλογοι ομιλητές, τόσο Έλληνες και Αλβανοί αξιωματικοί αστυνομικοί, που το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους άπτεται των θεμάτων οδικής ασφάλειας, όσο και εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι μέσα από την πολυετή εμπειρία τους αλλά και την εξειδικευμένη γνώση τους θα προσπαθήσουν να μας αναδείξουν το θέμα. Συγκεκριμένα, ομιλητές εισηγητές θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, με θέμα ομιλίας «Οδική ασφάλεια, το όραμα της Ευρώπης για μηδενικές απώλειες, σχεδιασμός και υλοποίηση». Ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Κοζάνης, αστυνόμος Α, κ. Φίλιππος Λουρνατζής, με θέμα ομιλίας «Τροχέα αστυνόμευση στη Δυτική Μακεδονία». Ο κ. Μιθάτ Τόλα, αξιωματικός εκπρόσωπος του Αρχηγείου της Αλβανικής Αστυνομίας, προϊστάμενος της ανάλυσης κινδύνου σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Τροχέας Αστυνόμευσης στην Αλβανία. Ο εκπρόσωπος της Εγνατία Οδός, κ. Γεώργιος Ζιάκας, με θέμα ομιλίας «Εγνατία Οδός, οδηγώντας με ασφάλεια στον αυτοκινητόδρομο». Και οι εκπρόσωποι του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, κυρία Ελένη Κατσάρη και η κυρία Μαρία Αντωνοπούλου, με θέμα ομιλίας «Ασφαλιστική προστασία στα διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα Ελλάδας και Αλβανίας». Επίσης, θα συμμετέχει ως συντονιστής της εκδήλωσης ο αστυνομικός διευθυντής κ. Σπυρίδων Γιόγκαρης, διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης. Κυρία Τσούρα, να είστε βέβαιοι ότι η αστυνομία και το προσωπικό της είναι εδώ και θα είναι πάντοτε εδώ, έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
με γνώμονα την υποχρέωσή μας να θωρακίζουμε τη ζωή και την ασφάλεια όλων των πολιτών που κινούνται στο οδικό δίκτυο. Κυρίαρχη προτεραιότητα της αστυνομίας αποτελεί η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, η οποία ως δράση εντάσσεται στη γενικότερη αποστολή της αστυνομίας, που είναι η αποτροπή έκθεσης των πολιτών σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Η ασφάλεια στους δρόμους, όπως γνωρίζετε, δεν είναι θέμα επιβολής, είναι θέμα σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Κλείνοντας και έχοντας ως στόχο να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους χρήστες των οδών, καλώ τους τηλεθεατές σας να μας τιμήσουν με την παρουσία τους στην ημερίδα, που όπως προανέφερε θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στην Κοβεντάριο αίθουσα εδώ στην Κοζάνη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας.